Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό του Περιστερίου, όπου σήμερα για την 10η αγωνιστική της Master League οι Lionmen αντιμετωπίζουν τους Κουρκούτες. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους σημερινούς γηπεδούχους να είναι βρίσκονται στην πρώτη επίθεση και να έχουμε και νωρίς το πρώτο καλάθι από τον Δημητρίου, που θα ανοίξει και το σκορ για το 2-0. Στην πεντάδα των Lionmen έχουμε Δημητρίου, Κουβάκη, Τζιγκουνάκη, Ρεντίθη και Θιάμητρο. Ενώ με μόλις μια πεντάδα έχουν παρουσιαστεί σήμερα οι Κουρκούτες. Αυτή αποτελείται από Τσβεϊσάκη, Καρούμπαλη, Λαδιά, Νακόπουλο και Τσακονά. Ίσως έρθει και ένας έκτος, ο Αγγελόπουλος μάλλον, αλλά ακόμα δεν έχει κάνει την εμφάνισή του. Στην επίθεση και πάλι οι γηπεδούχοι. Ας πω τώρα το σουτ, μπάλα στα χέρια του Νακόπουλου. Ωραία η πάσα, θα έρθει και το πρώτο καλάθι από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Διαχείρος Τσακονά, που θα ισοφαρίσει σε 2-2. Αλλά τώρα γρήγορα στην άλλη πλευρά, ένα πολύ δύσκολο καλάθι από τον Ρεντίφη για το 4-2 και πάλι μπροστά οι Lionmen. Λαδιάς ψάχνει επιλογές, άφησε δίπλα του. Θα πάρει ο Λαδιάς από τα αριστερά, θα εκτελέσει για 2 με το αριστερό lay-up για το 4-4. Στέκεται, εκτελεί για 2, αστοχή, όμως θα έχει κερδίσει το φαουλ ο Δημητρίου και θα πάει στην γραμμή των βολών. Στο 6-4 πλέον το μάτς. Νακόπουλος για τους Κουρκούτες. Κατά ο Νακόπουλος αυτό τώρα στον Καρούμπαλη, ο οποίος αστόχησε. Θετικό rebound και πάλι ο Καρούμπαλης λίγο πιο κοντά αυτή τη φορά. Αστοχή και πάλι, Λαδιάς θα εκτελέσει για 3 και το βάζει. 6-7 προβάδισμα για τους φιλοξενούμενους τώρα. Με την τρίποντη εκτέλεση του Λαδιά να βάζει μπροστά τους κοκκινούς. Θέλει να απαντήσει από τη γωνία, δεν θα τα καταφέρει ο Κουκουβάκης. Ωραία η πάσα, ωραίος ευνηδιασμός εδώ για τους κόκκινους. Και θα έρθει ακόμα ένα καλάθι από τον Καρούμπαλη αυτή τη φορά. Τσιγκουνάκης, αυτή στα δεξιά. Και πάλι ο Τζιγκουνάκης. Ωραία, συνεργάστηκαν τρεις παίκτες των Lionmen για να βρεθεί ο Δημητρίου εκεί και να εκτελέσει από το πλάι για το 8-9. Μια ψηλή πάσα. Ο Τσάκωνας δεν βρήκε τρόπο να εκτελέσει από κοντά. Νακόπουλος τώρα διεισδύει. Πετάει την μπάλα, τη γραπώνει και πάλι για να εκτελέσει στην δεύτερη ευκαιρία που του δόθηκε. Το 11 το σκορ. Προβάδισμα 3 πόντων τώρα για τους κόκκινους. Τσιγκουνάκης. Πάσα θα φτάσει τελικά στον Ρεντίφη. Με φόρα εκεί σαν τρέιλερ ήρθε ο Σιαμήτρος για να κάνει το 10-11. Νακόπουλος. Για 3 πόντους στο σουτ, άστοχο όμως Τσάκωνα στο επιθετικό rebound, καλάθι και φάουλ. 10-13 και πάλι ο Τσάκωνας κατάφερε να γραπώσει εκεί το σκουπίδι, αν έχουμε και διακοπή τώρα για το time out των Lionmen. Επιστρέψαμε και ο Τσάκωνας βρίσκεται στη γραμμή για να εκτελέσει την βολή έπειτα από το καλάθι κεφαλού. Πέτυχε νωρίτερα, θα την βάλει και αυτή για το 10-14 πλέον. Προστασία 4 πόντων για τους κόκκινους.
συνέχεια Μήτρος, πήρε και πάλι. Ψάχνει να παίξει με τον Τζιγκουνάκη, έφτασε η μπάλα σε εκείνον. Φτάνει προς τα μέσα καθώς πέρασε τον αντίπαλο του Ρεντίφης και θα αφήσει και την μπάλα στο καλάθι για το 12-14. Ενώ διανύσαμε τα πρώτα 4 λεπτά της αναμέτρησης, 6 λεπτά ακόμα για το φινάλι της πρώτης περίοδου. Καρουμπαλής, Τσάκωνας με φόρα προς τα μέσα, θα σκοράρει για το 12-16. Πολύ καλό ξεκίνημα από τον Τσάκωνα στο σημερινό μάτς. Δημητρίου θα εκτελέσει, είναι κακό το σουτ. Μάζεψε ο Λαδιάς και θέλει να βγάλει γρήγορα μπροστά την ομάδα του. Νακόπουλος δεν βγήκε σε εργασία με τον Καρούμπαλη, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα στα χέρια του. 5-32 ακόμα στο δεκάλεπτο, το σκορ στο 12-16. Τσιγκουνάκης, Δημητρίου, Σιαμήτρος του δώσει και πάλι, συνεργάζονται οι δυο τους. Πάσα πίσω από την πλάτη, η οποία δεν πέρασε όμως. Κουκουβάκης, μπάλα έφτασε στον Ρεντίφη, εκτελεί για τρεις, εκείνος αμαρκάριστος, δεν θα το βάλει όμως. Ακόπουλος τώρα, ρίχνει ταχύτητα. Αυτός τον Λαδιά, Βεϊσάκης, είδε τον Τσάκωνα, προσποιήθηκε εκείνος και θα πετύχει το καλάθι μπροστά από τον Σιαμήτρο, 12-18. Ο Τσάκωνας συνεχίζει να κάνει πολύ καλή δουλειά κοντά στη ρακέτα και βάζει στο συνέξι τώρα την ομάδα του. Κουβάκης, Ρεντίφης έφτασε κοντά με τα ανάποδο lay-up, δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Νακόπουλος, δούλεψε και πάλι ο Τσάκωνας, προσπαθεί να πάρει καλύτερη θέση ο Καρούμπαλης. Τσάκωνας στο πλάι, πάσα απέναντι για τον Βεϊσάκη. Πλησιάζει εκείνος, κλείστηκε από τον Ρεντίφη. Στα 4 δευτερόλεπτα ο Τσάκωνας θα βρει σίδερο. Νακόπουλος προσπάθησε, βρήκε τον Τσιγκουνάκη όμως. Τώρα παίρνει το κέντρο οι κυβερδούχοι. Ρεντίφης, θα πάει σε κάποιο σουτ. Αυτό στο πλάι στον Κουκουβάκη, θα εκτελέσει εκείνος, βρήκε και βγήκε μπαλά. Παραμένει το σκορ στο 12-18. Νακόπουλος, πανέξυπνη πάσα και ο Τσάκωνας αν σε προπόνησε εκεί θα σκοράρει για το 12-20. Χάθηκε η άμυνα εδώ των Lionmen. Τα λένε τους παίχτες του ο κόουτς των γηπεδούχων. Τσιγκουνάκης, Κουκουβάκης πήρε από κοντά, δεν μπορεί να σκοράρει. Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Νακόπουλος φεύγει στον ευνηδιασμό, 12-22. Ξεφεύγουν στο σύν 10 οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι όποτε βρίσκουν ευκαιρία χτυπούν στον ευνηδιασμό. Έτσι θα κάνουν και τώρα με τον Νακόπουλο. 3 και 10 ακόμα στην πρώτη περίοδο. Κουκουβάκης πήρε ο Δημητρίου με το δεξί χέρι, δεν βρίσκει ούτε αυτό στόχο. Τα χέρια τα δικά του. Πέρασε εκτός η μπάλα. Και αυτή η ευκαιρία είναι εκμεταλλευτή για τους γηπεδούχους. Θα προχωρήσω σε μια αλλαγή τώρα με τον Τζουβάνα. Να περνάει στο μάτι στην θέση του Κουκουβάκη. Ρεϊσάκης. Πυρολατιάς. Να εκτελέσει, δεν μπορεί να σκοράρει. Τσιγκουνάκης, θέλει να βγάλει μια γρήγορη επίθεση για τους Lionmen και θα έρθει και το καλάθι από τον Ρεντίφη, ο οποίος τσέκαρε γύρω του. Να δει ότι ήταν ασφαλές στο σημείο για να πάρει την εκτέλεση και ρίξει τη διαφορά για πάλι σε μονοψηφιό. Νακόπουλος στη γωνία, ο Λαδιάς καστεπάσε για τον Βεϊσάκη. Γυρίζει εκείνος, εκτελεί, δεν είναι καλό το σουτ. Καρούμπαλης όμως έπειτα από το επιθετικό rebound θα κάνει το 14-24. Σιαμήτρος παρακαταλήγει στον Τζουβάνα. Τρίποντο του Ρεντίφη, δεν βρίσκει στόχο. Νακόπουλος φεύγει μόνος του μέχρι την άλλη πλευρά, δεν μπορεί να σκοράρει, μαζί στον Τζουβάνας.
Στο Τσιγκουνάκης για να κατεβάσει εκείνος τρομερή ασίστ. Να κερδίσει το φάουλ ο Ρεντίφη στην συνέχεια. Το έχει κάνει ο Τσάκωνας. 6 πρώτη βολή του Ρεντίφη. Βάζει τη δεύτερη. Όχι, δεν μέτραγε η πρώτη. Τώρα είναι η δεύτερη. Μέσα και οι δύο, 16-24. Δημητρίου, πέρασε εκτός. Ο Αποστολόπουλος στην θέση του. Μακόπουλος. Παίρνει χέρι με χέρι από τον Τσάκο να κάνει την κίνηση. Εκείνος βγήκε πολύ ωραία συνεργασία. 16-26. Πολύ ωραία εδώ συνεννοήθηκαν Τσάκωνας και Ανακόπουλος για να φτάσουν σε ένα πολύ όμορφο καλάθι. Από κοντά ο Ρεντίφης δεν μπορεί να μειώσει ξανά. Κατοχή όμως παραμένει στα χέρια των Lion Men. Τσουβάνας, Πυροτσικουνάκης, Ρεντίφης θα εκτελέσει για τρεις. Τώρα θα του κάνει το χατήρι μπάλα σε αμήτρος, θα σκοράρει για το 18-26. Νακόπουλος, πήγαμε και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Τσάκωνας, πήρε. Κάνει την κίνηση ο Βεϊσάκης, θα εκτελέσει για δύο Τσάκωνας και θα το βάλει και αυτό. 18-28, πολύ καλό παιχνίδι μέχρι στιγμής από τον Τσάκωνα. Τσιγκουνάκης. Σιαμίτρος το θέλει το σουτ, θα το πάρει και θα το βάλει κιόλας στις 21-28. Αυτό πρέπει να είναι και το πρώτο τρίποδο των Lion Men, αν δεν κάνω λάθος. Νακόπουλος σταματάει την τρίπλα. Μαλά στον Λαδιά. Βεϊσάκης για 3 θέλει να απαντήσει, δεν θα τα καταφέρει. 16 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Lion Men. Γι' αυτό τώρα ρίχνει ταχύτητα ο Ρεντίφης, παρά λίγο να φύγει η μπάλα. 5 δευτερόλεπτα, 4 τώρα. Τσιγκουνάκης, η μπάλα στο Σιαμίτρο, αμαρκάρει στο σουτ, άστοχο όμως. Και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 21-28. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο του μάτς που βρίσκει τους κουρκούτες να προηγούνται με 21-28. Τρίποδο του Τσάκωνα, αστοχό όμως, βγήκε και το rebound. Κουνάκης. Επέλεξε να πασάρει στο Σιαμίτρο. Δεν είχε καταλάβει ο συμπαίκτης του, ο οποίος δεν είχε πάρει και καλή θέση. Και έτσι δεν γλίτωσαν το λάθος οι γηπεδούχοι. Νακόπουλος κατεβάζει τώρα για τους κόκκινους. Λαδιάς εκτελεί για τρεις από το πλάι. Δεν μπαίνει το καλάθι, καθάρισε το rebound του Τζικουνακής. Ρεντίφης έφτασε κοντά, δεν μπόρεσε να σκοράρει. Λαδιάς μάζεψε. Κατεβάζει τώρα αφήνει τον Νακόπουλο με φόρα, εκείνος από τα δεξιά. Καθαρή άμυνα του Τζουβάνα. Τσιγκουνάκης, βλέπει γύρω του μόνο κόκκινες φανέλες, δεν διστάζει όμως να πάει μέχρι το τέλος. Ρεντίφης εκεί έπειτα από το επιθετικό rebound θα σκοράρει για το 23-28. Νακόπουλος θέλει να χτυπήσει και πάλι γρήγορα, δεν τα καταφέρνει όμως ούτε τώρα να στοχεύσει σωστά. Τσιγκουνάκης βρήκε τον ανοιχτό διάδρομο, δεν σκοράρει όμως με το lay-up. Νακόπουλος. Γρήγορος ο ρυθμός στις αρχές της δεύτερης περίοδου. Τσιγκουνάκης, Ρεντίφης, σημαδεύει. Όχι σωστά όμως. Ζητάει και αλλαγή τώρα. Νακόπουλος. Βεϊσάκης του δίνει το σούτι Lion Men και τους τιμωρεί. 23-31. Δεν πήγε κάποιος πάνω του. Και έτσι οι κουρκούτες τώρα βρισκόνται στο σύν 8 πλέον.
Γιαννάκης, Σιαμίτρος, έφτασε η μπάλα στον Ρεντίφη. Σιαμίτρος, τον Τζιγκουνάκη, προσποιείται και είναι σωστά από τον Λαδιά. Θα περάσει, θα σημαδεύει σωστά, Λαδιάς ακούμπησε τελευταίος, όπως λέει ο ρέφερι. Κουκουβάκης και Δημήτρη επιστρέφουν και πάλι για τους Lion Men. Τσιγκουνάκης και Ρεντίφης πέρασαν εκτός. Δημητρίου για δύο είναι το σούτ, άστοχο όμως. Τζουβάνα σπίδιξε εκεί υψηλότερα, αλλά δεν μπορούσε να βρει τρόπο να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Νακόπουλος, Λαδιάς ξέφυγε για τον Κουκουβάκη, άφησε στον Βεϊσάκη, έγινε το κλέψιμο όμως. Σιαμίτρος, Κουκουβάκης, ζήτησε ο Τζουβάνας για να του δώσει ξανά. Παρακινδυνευμένη η πάσα του Κουκουβάκη, δεν πέρασε από τον Βεϊσάκη, ο Λαδιάς τώρα βγάζει μπροστά τους Κουρκούτες. Τρίποντο του Νακόπουλου, βρίσκει στόχο εκείνος, 23-34. Και πάλι σε διψήφιο αριθμό η διαφορά, στο σύν 11 πλέον οι Κουρκούτες. Lion Men δείχνουν μια δυσκολία σε αυτά τα πρώτα λεπτά της δεύτερης περίοδου στην επιθετική της λειτουργία. Σιαμίτρος πάει κατά μέτωπον και θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, 25-34. Νακόπουλος. Ροτσάκονας. Παρενεύει εκεί ο Αποστολόπουλος. Με 7 δευτερόλεπτα τώρα οι Κουρκούτες. Λαδιάς. Παίρνει και το screen, 4 δευτερόλεπτα, 3. Λαδιάς πρέπει να εκτελέσει. Δεν θα μπει το καλάθι, μάζεψε ο Κουκουβάκης. Κερία για εφνιδιασμό εδώ για τους Lion Men. Κουκουβάκης κράτησε αλλά έκανε βήματα. Έτσι πέτουν την ευκαιρία τους για μια γρήγορη επίθεση και με αριθμητικό πλεονέκτημα οι γηπεδούχοι. Νακόπουλος. Τσακονάς. Άφησε ωραία στον Νακόπουλο, έφαγε τάπα από το ταμπλό εκείνος και έκανε και το φάουλ στη συνέχεια στον Σιάμετρο. Κουβάκης άφησε στον Δημητρίου, πήρε ξανά. Σιαμίτρος, μπαλά έξω και πάλι. Στολόπουλος. Νέα δευτερόλεπτα τώρα για τους γηπεδούχους. Σε ένα σούτ υποπίεση πήγε ο Κουκουβάκης. Μπαλά κατέληξε και εκτός αγωνιστικού χώρου. Πήγε και αυτή η άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Νακόπουλος. Έκοψε την πάσα ο Κουβάκης. Λαδιάς, Βεϊσάκης. Ακόμα μια καλή αντίδραση από τον Κουκουβάκη. Με 11 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των κόκκινων. Βεϊσάκης παίρνει και εκτελεί αμέσως από το πλάι, δεν είναι καλό το σουτ. Νακόπουλος και αυτός για 3. Ίδια κατάληξη όμως. Σιαμίτρος πήρε και πάλι, έφτασε μέχρι μέσα, σκόραρε, 27-34. Πέντε και 10 ακόμα για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Νακόπουλος εκτελεί για 3, ούτε τώρα θα μπει το τρίποντο. Κουκουβάκης. Κύριο Σιαμίτρος, Αποστολόπουλος από τα αριστερά με πλάτη. Θα γίνει το κλέψιμο από τον Νακόπουλο. Βρίσκεται μόνος του. Κόντρα σε 2. Δεν θα σκοράρει με το δεξί lay-up. Κουκουβάκης για τους Lion Men τώρα. Πάει όλο το δρόμο, κόβεται όμως. Τσάκονας, πάνω κάτω η μπάλα στις τελευταίες φάσεις. Μπάλα έφυγε από τα χέρια του. Κατέληξε εκτός και έχουμε και time-out τώρα για τους κόκκινους. Thank you.
συνέχεια στη δράση εδώ στο κλειστό του Περιστέριου, έπειτα από το time out των Κουρκουτών. Σε 27-34 βρισκόμαστε τώρα. Για μέτρο να φτάνει κοντά. Έχουν γίνει βήματα. Όπως λέει ο ρέφερι, έτσι δεν μετράει ότι έγινε στην συνέχεια της φάσης. Τσιμπουνάκης και Ρέντιφ στο μάτς. Κουκουβάκης και Δημητρίου θα καθίσουν τώρα στον παγκό για τους Lion Men. Νακόπουλος αργά κατεβάζει τώρα για τους Κουρκούτες. 4-22 για το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Βεϊσάκης από το ύψος της βολής δεν θα μπορέσει να βρει στόχο. Τσιμπουνάκης στέκεται αυτή στον Ρεντίφη. Βρήκε λίγο χώρο εκείνος. Προλάβει ο Νακόπουλος πριν περάσει εκτός η μπάλα. Κύριο Βεϊσάκης εκτέλεσε κιόλας, δεν το βάλε. Ρούμπαλης παλεύει για το επιθετικό rebound. Τελικά θα πάρει ο Σιαμήτρος και θα φύγει και μπροστά για τους γηπεδούχους. Αυτό ωραία στον Ρεντίφη, δεν μπόρεσε να εκτέλεσε αυτός. Νακόπουλος. Κύριο Τσάκωνας. Περιμένει να έρθουν όλοι οι συμπαίκτες του στην επίθεση. Νακόπουλος εκτελεί αμέσως. Δεν μπαίνει το καλάθι. Το rebound θα καταδείξει και πάλι στα χέρια του Νακόπουλου. Βεϊσάκη στην άλλη πλευρά. 5 δευτερόλεπτα τώρα για τους Κουρκούτες. Σηκώνει το Βεϊσάκης, δεν μπορεί να ευστοχίσει. Δεν βρήκε ούτε καν στεφάνι μπάλα. Ρεντίφης τώρα στον εφνιδιασμό. Ακόμα ένα χαμένο lay-up και η δεύτερη ευκαιρία χαμένη από το Σιάμητρο. Τσακώνας θα δεχτεί την ταπαστάηση από τον Τζουβάνα. Τσιγκουνάκης, ο ρυθμός παραμένει γρήγορο στο μάτς. Φτάσε κοντά ο Τσιγκουνάκης. Θα το χάσουν και αυτό οι Lion Men. 9 δευτερόλεπτα ακόμα. Στολόπουλος πήγε και βγήκε η μπάλα. Σιαμήτρος ήρθε με φόρα, κόπηκε από τον Τσάκωνα. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον παίκτη των Κουρκουτών. Οι οποίοι φεύγουν γρήγορα μπροστά. Δεν μπορεί ο Νακόπουλος. Ευκαιρία τώρα να τρέξουν οι Lion Men. Ρεντίφης άφησε τον Αποστολόπουλο. Φτάσε κοντά εκείνος, αλλά θα το χάσει. Πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες με καλές προϋποθέσεις για τους γηπεδούχους. Βήμα πίσω από τον Τσάκωνα για να πάρει ένα τρίποντο και να το βάλει. 27-37. Θα φύγει η μπάλα τα χέρια του Σιαμήτρου. Θα γίνει το λάθος, αυτό το αποστολού που με συγχωρείτε. Θα γίνει το λάθος έτσι για τους Lion Men, για τους οποίους πέρασε το μάτς. Ο Δικέρης, αν δεν κάνω. Νακόπουλος για τρεις, εύστοχος, ακόμα ένα τρίποντο για τους κόκκινους. Νακόπουλος αυτή τη φορά εκτελεστεί στο 27-40 το σκορ. Ωραία, πάσα του Τζιγκουνάκη. Ρεντίφης αμαρκάριστος, δεν μπαίνει το καλάθι, μαζεύει ο Λαδιάς. Καρούμπαλης εχνιδιάστηκε κάπως από την πάσα. Κύριο Βαϊσάκη σταμάτησε την τρίπλα, ψάχνει επιλογές. Βρήκε τον Νακόπουλο εκείνος για να κάνει μια no-look pass. Δεν του βγήκε όμως, Τζιγκουνάκης πέρασε ωραία και σηκώνεται, δεν πέρασε όμως η πάσα του στην συνέχεια. Έχουμε φάουλο από τον Τσιμπουνάκη. Και έχουμε και time out νομίζω για τους Lion Men. Ένα και 16 ακόμα μέχρι την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου, στο 27-40. Έχουν ξεφύγει τώρα οι Κουρκούτες. Λαδιάς, ο Καρουμπαλής. Τσακώνας παραλίγο να χάσει, κράτησε τελικά. Ο Κόπουλος πήγε απευθείας να βρει τον Καρουμπαλή. Έκοψε όμως η άμυνα των Lion Men. Και 8 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα για τους κόκκινους. Να μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό. Δεύτερη περίοδο πάντα, Λαδιάς.
Θε στη γωνία, Βεϊσάκη και Σαμαρκάρη, θα πάρει ένα σουτ. Βαλαστό σίδερο όμω. Τζουβάνα ανάμεσα από δύο βρήκε την πάση για τον Τζιγκουνάκη. Ρεντίφη. Πέρασε για τον Τζουβάνα. Και πάλι Ρεντίφη δεν πάει κάποιο πάνω του. Και ανενόχλητο θα πετύχει ένα τρίποντο. Για να φέρει τη διαφορά και πάλι στρογγυλά στους 10-30-40 δείχνει τώρα ο κόκκινος πίνακας. 24 δευτερόλεπτα ακόμα. Σακώνας δεν επιλέξει τον Λαδιά, επιλέγει τον Ακόπουλο, κόβεται όμως επιένωσε από τον Τζουβάνα. 12 δευτερόλεπτα όλα για τους Lionmen. Φεύγει όμως γρήγορα μπροστά ο Τζιγκουνάκης. Ωραία, ο Ρεντίφης απέφυγε τον αντιπαλό του και σκόραρε. 4 δευτερόλεπτα τώρα. Βεϊσάκης στα 2, στο 1, ένα δύσκολο σουτ, αστοχή ο Βεϊσάκης και τελειώνει έτσι και το δεύτερο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 32-40. Και πάλι εδώ στο κλειστό του Περιστέριου, όπου ξεκίνησε και το τρίτο δεκάλεπτο του μάτς, που βρίσκει τους Κουρκούτες στο σύν 8, στο 32-40. Βρισκόμαστε, θα γίνει και ένα φαουλ νωρίς νωρίς από τον Βεϊσάκη, το πρώτο μαδικό για τους Κουρκούτες. Τσιγκουνάκης κράτησε πρώτο, γίνει το κλείσμα από τον Λαντιά. Για δύο πόντους τελικά θα εκτελέσει ο Τσιγκουνάκης, δεν βάζει το καλάθι. Νακόπουλος. Πήρε ο Βαϊσάκης. Σε καλή τις επιλογές του, επέλεξε να πάει ο ίδιος στην προσπάθεια. Κουβάκης. Τσιγκουνάκης. Στα αριστερά πέρασε τον Λαδιά, ο οποίος του κάνει το φάουλ. Και νωρίς νωρίς θα γίνει και το δεύτερο ομαδικό για τους κόκκινους. Τσιγκουνάκης. Κίνηση ζητάει ο ρεφερή των Lionmen, Δημητρίου. Τσιγκουνάκης αφήσει τον Σιαμίτρο, 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τους γηπεδούχους. Καλή άμυνα όμως από τον Τσάκωνα για να φύγει μπροστά τώρα ο Νακόπουλος και να τελειώσουμε επιτυχία τη φάση. 32-42. Δημητρίου. Πήρε ξανά. Βάλα στον Σιαμίτρο. Δεν πήγε δυναμικά εκείνο στη φάση. Σε αντίθεση με τον Τσάκο, ο οποίο έκλεψε. Και θα φτάσει και μέχρι το καλάθι τώρα. 32-44. Έχουμε τώρα μια διακοπή καθώς φαίνεται να έχει κάποιες ενοχλήσεις ο Τσάκωνας. Να υπενθυμίσω πως δεν υπάρχει διαθέσιμη αλλαγή για τους Κουρκούτες, καθώς μέχρι στιγμής έχουν διαθέσιμη μόλις μία πεντάδα οι φιλοξενούμενοι. Τσιγκουνάκης πήρε ο Δημητρίου. Για δύο πόντους στο σουτ, την μπάλα στο σιδερό. Μάζεψε ο Νακόπουλος. Πέρασε η πάσα του, γράπωσε την μπάλα στον Τσιγκουνάκης. 2-1-2-1 τώρα. Ο Σολόπουλος θα κερδίσει το φάουλ από τον Τσάκωνα. Θα πετύχει το καλάθι. Φαίνεται να έχει χτυπήσει το κεφάλι ο Τσάκωνας. Μπήκαν δυναμικά και οι δύο στην φάση. Δεν δείχνει να είναι κάτι το σοβαρό. Και έχουμε τώρα μια βολή για τον Αποστολόπουλο, ο οποίος μπορεί να ρίξει τη διαφορά στους 9 αν ευστοχίσει. Μέσα και η βολή. 35-44. Νακόπουλος. Τσακώνα στην κορυφή. Κοιτάει γύρω του για τις διαθέσιμες επιλογές που έχει. 8 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Κακή πάσα όμως για τον Βεϊσάκη. Αλλά κατέληξε στις Γερκίδες.
Να πούμε πως οι δύο ομάδες έχουν ίδιο ρεκόρ μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Δύο νίκες και έξι ήττες στις αμφότερες. Αυτό θα αλλάξει όμως σήμερα. Μένει να δούμε ποια θα πάει στο 3-6 και ποια στο 2-7 πλέον. Ακόμα μια καλή άμυνα από τους κόκκινους. Λαδιάς. Αυτή στον Νακόπουλο. Πέρασε ανάμεσα από δύο εκείνους και έφτασε μέχρι το lay-up 35-46. Τιγουνάκης. Στολόπουλος. Αλλά στα δεξιά στον Δημητρίου. Αστόχο το σου του. Λαδιάς βγάζει και πάλι μπροστά τους κουρκούτες. Τιγουνάκης βγήκε μπροστά του για να σταματήσει τη φορά του. Βεϊσάκης πάει από τα δεξιά. Λαδιάς πάτησε γραμμή. Έτσι έχουμε αλλαγή κατοχής τώρα. Η μπάλα είναι για τους Lion Men. Τζουβάνας επιστρέφει στο μάτς για τους γηπεδούχους. Ο Αποστολόπουλος πέρασε εκτός. Τσιγκουνάκης. Πήρε ξανά από τον Δημητρίου. Του φτιάχνει χώρο Σιαμίτρος. Αστοχό το τρίποντο όμως, μάζεψε και καθάρισε την φάση ο Τσακονάς. Λαδιάς το θέλει το σουτ, θα το πάρει, δεν θα το βάλει όμως. Θετικό rebound και με ένα βήμα πίσω εκτέλεσε ο Τσακονάς, όχι εύστοχα όμως. Γουνάκης. Σιαμίτρος δίστασε να εκτελέσει. Γουνάκης κάνει βήματα στην συνέχεια. Νακόπουλος οργανώνει τώρα για τους κουρκούτες. Στέκεται λίγο πιο μπροστά το κέντρο. Στα 10 δευτερόλεπτα η επίθεση, η οποία ξεκινάει τώρα. Βεϊσάκης βγήκε στα δεξιά για να πάρει το σουτ. Δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Τσιγκουνάκης βγάζει μπροστά τώρα του Lion Men. Κουκουβάκης θα εκτελέσει για 3. Αδύναμο το σουτ. Κυνηγάει ο Τσιγκουνάκης, δεν μπορεί να προλάβει. Κατοχή είναι για τους κουρκούτες. Ρεντίκ τώρα επιστρέφει για τους Lion Men. Βγήκε ο Τσιγκουνάκης. Βεϊσάκης. Πολύ άστοχο το σουτ, μάζεψε ο Κουκουβάκης. Κλείστηκε από δύο. Για μέτρος πήρε για να περάσει το κέντρο και να αφήσει τον Ρεντίφη Δημητρίου. Σκαστήπασε για τον Σιαμίτρο. Και πάλι Δημητρίου. Υπό την πίεση του Νακόπουλου δεν μπορεί να βρει στόχο. Νακόπουλος τώρα στην άλλη πλευρά. Τρεις παίχτες μπροστά του. Πήρε την προσπάθεια, δεν βρήκε κάτι καλό. Ρεντίφης σταματάει. Αυτή τώρα στον Κουκουβάκη. Μπροστά τον Νακόπουλος. Σιαμίτρος πήγε να δώσει χώρο στον Ρεντίφη. Δημητρίου στον Τζουβάνα, 5 δευτερόλεπτα, 4. Σιαμίτρος στον Δημητρίου, στα 2 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει εκείνος. Ούτε τώρα θα έρθει το καλάθι για τους γηπεδούχους. Ακόμα μια ευκαιρία όμως για τους Lion Men. Σου τριών ποντών από τον Ρεντίφη, ο οποίος θα εκτελέσει 38-46. Νακόπουλος οργανώνει ακόμα μια επίθεση για την ομάδα του. Βγαίνει μπροστά του Τζουβάνας, η μπάλα έφτασε στα αριστερά. Βεϊσάκης τώρα έχει βάλει πλάτη τον Κουκουβάκη, θα περάσει και θα εκτελέσει. Τον έχασε ο Κουκουβάκης και του δώσε ευκαιρία για ένα μαρκάρι στο καλάθι. 38-48 και πάλι στους στο σύν 10 οι κουρκούτες, οι οποίοι βρίσκουν τρόπο και κρατούν σταθερά μια καλή απόσταση. Νακόπουλος κέρδισε το φάουλ τον Κουκουβάκη. Φάουλ που είναι το πρώτο για τους Lion Men.
Χρυσάκη στην αδύνατη πλευρά, εκτελεί για 3, 38-51. Δημητρίου, θες στο Σιαμήτρο, Ρεντίφης τώρα. Σιαμήτρος θα πάρει το σούτ, δεν θα απαντήσει το τρίποντο νωρίτερα. Δεν μπορούσε ο Ρεντίφης σούτ αυτός από κοντά να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 3:35 ακόμα για το τρίτο δεκάλεπτο. Λαδιάς, Τσάκωνας, πέφυγε το Σιαμήτρο, πήγε ένα βήμα μπροστά, στόχισε όμως από το ύψος της βολής. Ρεντίφη στέγεται, είναι ένα γρήγορο τρίποντο και θα το βάλει. 41-51. Λαδιάς. Ζήτησε και πήρε ο Νακόπουλος. Πάσα στην αδύνατη πλευρά και πάλι για τον Βεϊσάκη, ο οποίος αυτή τη φορά θα το χάσει. Μπαλά όμως έφτασε σκυμμένη στα χέρια του Καρούμπαλη. 43-51 πλέον το σκορ. Και έχουμε και time out από την πλευρά των Lion Men. Συνέχεια πίτα από το time out, 2:54 ακόμα. Απομένουν μέχρι την ολοκλήρωση και του τρίτου δεκαλέπτου. Το σκορ στο 41-53 τώρα. Κουβάκι στο Σιαμήτρο. Δημητρίου είναι στα αριστερά, εκτελεί για 2. Λαδιάς μάζεψε. Μπροστά του ο Αποστολόπουλος, Πυρονακόπουλος τώρα στα αριστερά. Πάνω του βγαίνει ο Σιαμήτρος τώρα. Βεϊσάκης σηκώνεται, αστοχή, μάζεψε ο Τσάκωνας όμως. Και έχει δεύτερη ευκαιρία για τους Κουρκούτες που θα την εκμεταλλευτεί. ...41-55. Στο πλάι τώρα η μπάλα για τους γηπεδούχους. Δημητρίου. Μπάλα στον Κουκουβάκη, έχει 5 δευτερόλεπτα εκείνος, επιλέγει να εκτελέσει από αρκετά μακριά. Κόπουλος αταϊγκάζει και αφήνει τώρα στον Τσάκωνα. Νακόπουλος του φτιάξει λίγο χώρο ο Τσάκωνας. Θα βρεθεί και στο έδαφος μαζί με τον Κουκουβάκη. Συνεχίζεται κανονικά η δράση με τον Σιαμήτρο. Δημητρίου. Σουβάνα, Σιαμήτρος και τώρα η μπάλα στα δεξιά. Αποστολόπουλος δίστασε αρχικά, το πήρε στη συνέχεια το σουτ, δεν το βάλε όμως. Μπάλα είναι και πάλι για τους Lion Men. Δημητρίου. Σιαμήτρος του δώσε και πάλι, δεν είχε προλάβει όμως να μπει ο Δημητρίου και έτσι δεν απέφυγαν το λάθος οι γηπεδούχοι. Νακόπουλος, ωραία, πήρε ο Καρούμπαλης, βρέθηκε κάτω από την αντίπαλη ρακέτα, δεν άφησε όμως την μπάλα μέσα σε αυτή. Κουβάκης, Σιαμήτρος, χαμηλή πάσα, ο Κουβάκης θα εκτελέσει για 3, 44-55. Δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο, Νακόπουλος πέρασε ωραία. Μπόρεσε όμως να βρει τον Βεϊσάκη, ήταν αρκετά δυνατή η πάσα του, ήταν και πολύ κοντά του Βεϊσάκης και έτσι δεν βγήκε αυτή η συνεργασία. Ζουβάνας, πήρε ο Δημητρίου. Θα πάρει και αυτός ένα τρίποντο, το οποίο όμως είναι αρκετά δύναμο. Σιαμήτρος από την κορυφή. Και αυτό το τρίποντο ακόμα είναι επιθετικό rebound όμως για τους Lion Men. Έρμπολη προσπάθεια του Δημητρίου. 13 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους κόκκινους. Έχουν φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι, αυτό φωνάζουν και από τον πάγκο.
Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο ομαδικό. Νακόπουλος πάει για να επαναφέρει στα 9,2. Βεϊσάκης εκτελεί αμέσως, κακό το σουτ. Νακόπουλος βρέθηκε εκεί μόνος του, αλλά το χασε. 3,8 δευτερόλεπτα τώρα για τους Lion Men. Να δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν οι γηπεδούχοι. Διαφωνεί ο Νακόπουλος. Βάλα στον Σιαμίτρο, προλαβαίνει το ρολόι. Δεν μπορεί όμως να εξοχίσει. Τελειώνει έτσι το τρίτο δεκάλεπτο. Με το σκορ να δείχνει 44-55. Ξανά η πέντες και πάλι στο γήπεδο για να ξεκινήσει και το τέταρτο δεκάλεπτο του μάτς. Βρίσκει τους Κουρκούτες να έχουν ένα προβάδισμα 11 ποντών. 44-55 δείχνει το σκορ. Και η κόκκινη είναι και στην επίθεση τώρα με την οποία ξεκινάμε την τέταρτη περίοδο. Καρούμπαλης πήρε ένα σούτ από το πλάι. Δεν ήταν εύστοχο όμως, Σιαμίτρος. Σταματάει, αφήνει στον Κουκουβάκη. Σιαμίτρος πάει μπροστά από τον Βεϊσάκη, δεν μπορεί να τον νικήσει. Νακόπουλος. Πυρολαδιάς. Τσακώντας έχει μπροστά τον Τζουβάνα. Ψάχνει κάποια πάσα, Καρούμπαλης πήρε. Πιάσε και πάλι στον Τσάκωνα, στα 3 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει εκείνος. Δεν έχει βρει μπάλα στο Στεφάνη, προλαβαίνει ο Βεϊσάκης, αλλά και πάλι είναι εντελώς άστοχο το σου του. 2-1-2. Κουκουβάκης πήγε μόνος του, Σιαμίτρος ήρθε με φορά από πίσω, μάζεψε. Και έχουμε σφύριγμα. Καθώς φαίνεται να έχει χτυπήσει ο παίκτης των Lion Men. Κουβάκης για 3, βάλα στο σίδερο. Ρολαδιάς. Κάνει μια περιστροφή και θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι, αλλά και όμορφο παράλληλα. Είναι το 44-57. Βγαίνει στα αριστερά ο Αποστολόπουλος, ο οποίος θα πάρει και πάλι, αφήνει στον Κουκουβάκη. Θα γίνει το κλέψιμο. Θα λίγο να μπερδευτούν, Λαδιάς και Νακόπουλος. Πήρε τελικά ο τελευταίος και θα κερδίσει και το φάουλ από τον Αποστολόπουλο. Προέκυψε ένα θεματάκι με την κάμερα, γι' αυτό και κόπηκε από το My Roy. Στο 46-57 βρισκόμαστε. 7-22 ακόμα για το φινάλε της τέταρτης περίοδου και του μάτς κιόλας. Αν δεν υπάρξει κάποια παράταση, θα φτάσει μέχρι το τέλος ο Νακόπουλος. Για το 46-59. The Diffies, ωραία βρήκε τον Τσιγκουνάκη. Δεν μπόρεσε όμως να γίνει αποδεκτής μπάλας ο Αποστολόπουλος στην συνέχεια. Κερία για έναν ευθυνδιασμό εδώ. Ο Τσάκωνος πήγε να εκτελέσει κατευθείαν, γράψε και πάλι την μπάλα πριν την πάρει ο Σιαμίτρος. Έτσι παραμένουν στην επίθεση κόκκινη. Για 3 άστοχο όμως το σουτ του Νακόπουλου. Τσιγκουνάκης. Θα γίνει μπροστά, συγκρούεται με τον Τσάκο, να έχει γίνει χαμηλά το φάουλο όπως λέει ο ρεφερί. Και αυτό είναι και το τρίτο φάουλ του Τσάκονα. Ποιος πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, με συγχωρείτε. Στην συνέχεια, καθώς δεν υπάρχει και παίκτης να τον αντικαταστήσει, να πέρασει εκτός. Μπορείς ο Ρεντίφης να βρει τους δύο πόντους. Φτάσε μέχρι το τέλος ο Νακόπουλος και πάλι. 46-61. Βρήκε ξανά στόχο. Βρήκε ξανά τρόπο ο Νακόπουλος να χτυπήσει την αντίπαλη άμυνα και να πάει στο σύν 15 πλέον την ομάδα του. Σιαμίτρος. 7 δευτερόλεπτα για τους Lion Men.
Ρεντίφη σε μια δύσκολη εκτέλεση, βγήκε η άμυνα. Καρούμπαλης εκτελεί για τρεις, δεν το βάζει όμως. Πέρασε ο Τζιγκουνάκης, συνεχίζει ο ίδιος. Και φτάνει μέχρι την αντίπαλη ρακέτα και θα σκοράρει με τα αριστερό. Τα έκανε όλα μόνος του. 48-61. 5,5 λεπτά ακόμα. Ακόπουλος. Πυρολαδιάς άφησε τον Βεϊσάκη. Θα σηκωθεί εκείνος για δύο. Δεν μπαίνει το καλάθι όμως. Κουβάκης ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη. Πάσα του κόπηκε νομίζω ο παίχτης των γηπεδούχων. Ο Βεϊσάκης το παραδέχεται. Και έχουμε και μια διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια στο μάτς. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο πεντάλεπτο. Μάζεψε το σκουπίδι ο Αποστολόπουλος και αυτή την μπάλα στο καλάθι στην συνέχεια. 50-61. Ακόπουλος. Κρατάει ο Ακόπουλος τώρα, βρήκε τον Βεϊσάκη. Έκανε και το κόψιμο πάνω του ο Σιαμίτρος. Γαδιάς. Θα εκτελέσει χωρίς να πάει πάνω του Τζιγκουνάκης. Δεν τιμώρησε όμως τους Lionmen που τον άφησαν έτσι αμαρκάριστο. Παίρνει και πάλι όμως. 9-14 επίθεση για τους κόκκινους. Στα 5 τώρα. Λαδιάς φτάσε κοντά από τα αριστερά. Δεν μπόρεσε να εκτελέσει. Κέρδισε το φάουλ στην συνέχεια ο Τζιγκουνάκης. Φάουλ νούμερο 1 για τους κουρκούτες. Ρεντίφης προσποιήθηκε, πέρασε στον Αποστολόπουλο, δεν έρχεται το καλάθι. Λαδιάς. Νακόπουλος ζητάει το σκρίν από τον Καρούμπαλη. Μένει δίπλα του εκείνος, άφησε στον Λαδιά. Βεϊσάκης τσεκάρει την κίνηση του Νακόπουλου, σε αυτόν θα πάει μπάλα. Ακύπασε το όμως στη συνέχεια, Τσιμπουνάκης ήταν εκεί για να κλέψει. Δεν θα περάσει όμως από τον Νακόπουλο, ο οποίος διόρθωσε το λάθος του νωρίτερα. Καρούμπαλης στα στοχή στο lay-up, δυναμικά πήγε ο Νακόπουλος, ο οποίος διαμαρτύρεται. Ο Στολόπουλος άφησε τον... ο Κουκουβάκης με συγχωρείτε, είναι αυτός που θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 52-61. Και έχουμε τεχνική ποινή στον Νακόπουλο τώρα, ο οποίος συνέχισε τις διαμαρτυρίες του. Μέσα η βολή της τεχνικής ποινής από τον Ρεντίφη. 53-61. Και στις ψηλά από τους Lion Men. Τσακώνας. Νακόπουλος δεν περνάει από τον Ρετήφη, του κάνει το φάουλ όμως εκείνος. Φάουλ νούμερο 2 αυτό για τους Lion Men. Λαδιάς. Αφήσει τον Βεϊσάκη. Εκτέλεσε για τρεις εκείνος, δεν το βάλε Καρούμπαλης, όμως μαζεύει το μακρινό επιθετικό rebound. Δεν έφτασε η μπάλα στον Βεϊσάκη, όπως έκανε την κίνηση. Τσιγκουνάκης. Ήρθε από πίσω ο Βεϊσάκης, του κλέψε την μπάλα. Δεν τον είχε καταλάβει ο Τσιγκουνάκης. Νακόπουλος συνεχίζει, τον παίρνει αγκαλιά ο Σιαμίτος και του κάνει αντιαθλητικό φάουλ. Είναι παρατεταμένο το τράβηγμα. Έτσι. Το φάουλ είναι αντιαθλητικό επάνω στον Νακόπουλο. Οι συζητήσεις των κόκκινων με τον ρεφέρι συνεχίζονται.
ενώ ο Νακόπουλος είναι έτοιμος να εκτελέσει τη βολή. Εύστοχος, 53-62. Χάνει την δεύτερη. Αλλά η μπάλα παραμένει στα χέρια των Κουρκουτών. Νακόπουλος. Πήρε ο Τσάκωνας για να του δώσει και πάλι χέρι με χέρι. Τελευταίο τρίλεπτο στο μάτς. Χαρούμπα λησάφησε τον Βαϊσάκη. Δύο δευτερόλεπτα, ένα θα το πάρει από εκεί ο Βαϊσάκης. Η μπάλα στο σίδερο. Προσπαθεί να προλάβει ο Τσάκωνας. Θα τα καταφέρει αλλά θα βρει αντίπαλο στην συνέχεια. Ρεντίφης τώρα στην άλλη πλευρά. Πάσα ωραία για τον Αποστολόπουλο. Θα σηκωθεί εκείνος. Λίγο έλειψε να πετύχει το καλάθι. Κέρδισε όμως το φόλ που θα τον στείλει στην γραμμή των βολών, ενώ συμπληρώθηκαν για τα ομαδικά από την πλευρά των Κουρκουτών. Μέσα η πρώτη βολή. Στο Λόπουλος θα βάλει και τη δεύτερη. 55-62. Νακόπουλος περνάει ασφαλτική πίεση από τον Τζιγκουνάκη. Τσάκωνας. Μπροστά του έχει τον Τζουβάνα. Να δούμε αν θα πάει ένα εναντίον ενός. Θα κοπεί στα ίσα. Δύο δευτερόλεπτα, ένα. Νακόπουλος πετάει όπως την μπάλα. Δεν θα πετύχει το καλάθι και έτσι έχουν ευκαιρία να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο οι γηπεδούχοι. Τζουβάνας άφησε στον Ρεντίφ, τώρα η μπάλα εκτελεί για τρεις εκείνος, η μπάλα φεύγει πάνω από το ταμπλό. Και έτσι περνάει εκμετάλλευτη αυτή η ευκαιρία. Ενώχουμε και διακοπή για time out. Συνέχεια στο μάτς, 55-62 το σκορ, 1-50 ακόμα πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Οι Lionmen συνεχίζουν την προσπάθειά τους να πλησιάσουν ακόμα πιο πολύ, να διεκδικήσουν ότι μπορούν σε αυτόν τον χρόνο που απομένει. Νακόπουλος ένα μακρινό τρίποντο, παίρνει το rebound, βρίσκει και την πάση ο Ρεντίφης. Ο Κουβάκης περνάει, κρατάει τσεκάρι γύρω του, Ρεντίφης. Στον Κουκουβάκη, ανενόχλητος εκείνος για τρεις. Συμπάλα στο σίδερο. Αν έμπαινε το καλάθι θα ήταν κάτι αρκετά σημαντικό για την εξέλιξη του παιχνιδιού, όσο και για την ψυχολογία των Lionmen. Η διαφορά παραμένει στους 7 όμως. 1-17 ακόμα πριν την λήξη το μάτς. Αυτό ήταν και το τέταρτο φάουλ των γηπεδούχων, το τελευταίο που είχαν να δώσουν. Πιέζει ο Ρεντίφης, παίρνει όμως ο Νακόπουλος. Πάσα στην αδύνατη πλευρά και όπου είναι ο Βαϊσάκης. Σηκώνει το Βαϊσάκης, δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Ρεντίφης παίρνει το rebound και βρίσκει τον Κουκουβάκη. Αυτός θα περάσει το κέντρο. 55 δευτερόλεπτα ακόμα. Τζιγκουνάκης για τρεις. Δεν μπαίνει ούτε τώρα το τρίποντο. Λαδιάς. Έχουν ευκαιρία να βγουν στο ανοιχτό γήπεδο οι κόκκινοι. Λαδιάς από τα αριστερά θα ευστοχίσει. 55-64 και κάπου εδώ νομίζω πως τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα για τους γηπεδούχους. Το Κουβάκης θα κερδίσει το φάουλ. Θυμίζω έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των Κουρκουτών. Και έτσι έχουμε βόλες τώρα, ενώ είναι και το τέταρτο φάουλ αυτό για τον Τσακωνά. Έξω η πρώτη βολή. Βάζει τη δεύτερη. Τσακωνά. 56-64, Τσακωνάς.
στον Καρούμπαλη. Ωραία σήκωση ψηλά για τον Ακόπουλο. Δεν μπόρεσε εκείνος να εκτελέσει με τη μία. Γρήγορα μπροστά τώρα η Lineman. Ρεντίφης για τρεις. Μπαλά στο σίδερο. Ακόμα ένα άστοχο τρίποντο. Τσακώνος φεύγει στον εχνηδιασμό. Τρεις εναντίον ενός. Νακόπουλος. Ωραία συνεργασία. Δεν ήρθε όμως το καλάθι. 15 δευτερόλεπτα ακόμα. Στέκεται εκτελεί ο Κουκουβάκης. Θα το βάλει για το 59-64. Υπάρχει σφύριγμα. Κατοχή είναι και πάλι για τους κουρκούτες. Λαδιάς περνάει, κάπως έτσι νομίζω θα φτάσουμε προς το φινάλε. Τσιγκουνάκης θα γκρεμίσει τον Λαδιά. Θα τον στείλει στην γραμμή τώρα. Πέτε ακόμα αυτό στο ρολόι. Οι Κουρκούτες όπως όλα δείχνουν θα πάρουν την τρίτη νίκη τους. Θα φτάσουν στο 3-6 ενώ από την άλλη Lineman θα πέσουν στο 2-7. Μπράβο, 59-66. Να δούμε αν θα είναι αυτό το τελικό σκορ. Τρίποδο του Κουκουβάκη, μπήκε και βγήκε μπαλά. Για το παιχνίδι με τους Κουρκούτες να πανηγυρίζουν την νίκη με 59-66 επί των Lineman.